Έφτανε το παιδί να γατζώνεται πάνω μας και να μας ζητάει βοήθεια. Βοηθήστε με, βοηθήστε με, και να μην μπορούμε να του κάνουμε τίποτα. Είναι η Φλόρα που μέσα σε μια στιγμή η ήρεμη και τακτοποιημένη ζωή της γκρεμίστηκε. Εμείς ήμασταν σε ένα νησί, ήταν ανέμελα. Τα παιδιά παίζανε, είχαμε το σπίτι μας, τη δουλειά μας. Ήμασταν από γειτονιά σε γειτονιά. Και ένα, δεν θα πω ωραίο πρωί, ένα κακό πρωί, ξυπνήσαμε και μας είχε συνέβη αυτό το οποίο πάντα το ξέραμε σαν ζώδιο. Η οικογένεια έμενε στην Κάρπαθο, ο παράδεισος του Αιγαίου εξαιτίας των διαχρονικών παθογένειών της πολιτείας που αφήνει αθωράκιστα τα ελληνικά νησιά, λίγο έλειψε να μετατραπεί σε κόλαση. Το παιδί δεν ήταν τόσο καλά, έκανε πολλούς εμετούς, από εκεί μας λέγανε ότι δεν έχουμε κάτι και ότι απλά είναι μία ίωση, μία γρήπη και θα περάσει και ότι όλα θα πάνε καλά. Ο σύζυγος πήρε το παιδί και έφυγε και ήρθε στο Ηράκλειο με το στρατιωτικό αεροπλάνο που ήμασταν τυχεροί που είχε πτήσει εκείνη την ημέρα. Το μεταφέραμε στο Βενιζέλιο. Η πρώτη κίνηση των γιατρών εδώ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο ήταν να κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις. Βγαίνοντας αιματολογικές, φωνάζαν οι γιατροί γιατί η διάγνωσή μας ήταν οξία μυελογενή λευχαιμία. Η διάγνωση σόκαρε την οικογένεια. Ξεκίνησε ένας γολγοθάς για μας. Εγώ είχα παραμείνει στο νησί με το μεγαλύτερό μου παιδί και με ένα παιδί στην κοιλιά 6 μηνών. Η απόφαση να δώσουν τη μάχη όλοι μαζί και να βγουν νικητές ήταν μονόδρομος. Σφίξαμε δόντια, καρδιά και λέμε θα προχωρήσουμε για να νικήσουμε, γιατί έπρεπε να νικήσουμε. Εκεί βρήκαμε τη δύναμη, κάτι ήρθε, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω, και απλά συνεχίσαμε. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τα πρώτα 3-24 ώρα ήταν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί δεν ξέραμε αν το παιδί θα ζήσει ή όχι και έπρεπε να δούμε αν θα ανταποκριθεί στη θεραπεία του. Τα μέτωπα πολλά μέσα και έξω από το νοσοκομείο. Ήταν γενικά μια δύσκολη κατάσταση, γιατί είχαμε ένα παιδί στο σπίτι, το οποίο ήθελε και αυτό πάρα πολύ μεγάλη στήριξη. Και στην όλη δύσκολη αυτή κατάσταση να περιμένουμε και ένα μωρό. 6 μήνες. Ήμασταν στο δωμάτιο στην παιδωματολογική και κάθε φορά, κάθε μέρα προενούσε, απλά κάναμε το σταυρό μας και λέμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η πορεία δύσκολη. Υπήρχε μια στιγμή που να φοβηθήκατε? Υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές. Δυστυχώς, πραγματικά. Στον 1,5 χρόνο τώρα που εμείς είμαστε στην κλινική, έχουμε χάσει 3 παιδάκια. Τα οποία παιδάκια τρώγαμε μαζί, έτυχε να είμαστε στο δωμάτιο μαζί. Αγωνία, πόνος, ελπίδα, απογοήτευση και ύστερα πάλι από την αρχή. Πάντα το παιδί ήταν με το χαμόγελο. Φανταστείτε ότι τις μέρες που ήταν εμείς να έχουμε έξοδο για να πάμε στο σπίτι, τελευταία στιγμή ερχόταν ο γιατρός και έλεγε δεν μπορείτε να φύγετε, γιατί είμαστε πολύ χαμηλά αιματολογικά. Εκείνη την ώρα εμείς μπορεί να νευριάζαμε, αλλά είχαμε ένα παιδάκι δίπλα 3,5 χρονών, το οποίο μας έλεγε «Μαμά, μπαμπά, δεν πειράζει, όποτε γίνω καλά και μας αφήσουν οι γιατροί, θα μάθουμε στο σπίτι». Βιώνοντας τη δική τους εβδομάδα των παθών, δεν ήταν μόνοι. Στο πλευρό τους οι οικογένειες, οι φίλοι και φυσικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας. Μας βοήθησαν οι γιατροί, ήταν δίπλα μας. Με το κλικ της πόρτας πάντα έτρεχε κάποιος. Από σκηνή νοσηλεύτριάς μας, οι οποίες εκείνες μας δίνανε δύναμη. Όταν εμείς μπήκαμε, είχαμε άλλους γονιούς πριν από εμάς, οι οποίοι πλέον είχαν πάρει την κρυάδα που λέμε, και μας δώσανε δύναμη ότι όλα θα πάνε καλά. Με πολλά άτομα εκεί μέσα γίναμε οικογένεια, γιατί έχουμε κάτι κοινό το οποίο μας ενώνει. Ο πόνος εκεί μέσα, η στεναχώρια και ένα στόχο ώστε να κερδίσουμε. Κι ύστερα ήρθε η λύτρωση. Ο μικρός ανταποκρίθηκε στο πρωτόκολλο. Η φάση της συντήρησης πέρασε γρήγορα και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Ο Γιώργος βγήκε νικητής. Είμαστε στο σπίτι από τον Ιανουάριο. Είναι με τα αδέρφια του, το Βασκό. Είμαστε πάλι στο σπίτι όλοι μαζί. Κοιτώντας πίσω, η Φλόρα ξέρει πως στην οικογένειά της τίποτα ποτέ δεν θα είναι πια ίδιο. Γιατί και οι πέντε τους, με σκληρό η αλήθεια τρόπο, έμαθαν να ξεχωρίζουν την ουσία και ξέρουν πως πάντα, αλλά πάντα, τη σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση. Την κάθε στιγμή πρέπει να τη ζούμε. Να εκμεταλλευόμαστε την κάθε μέρα που ξημερώνει, γιατί είναι χάρισμα αυτό. Η υγεία είναι το πιο πολυτιμότερο αγαθό που υπάρχει, χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα.
και απλά προχωράμε, τίποτα άλλο.